Κυρίε και κύριοι, εδώ είμαστε. Μόλι γυρίσαμε και πάμε να δούμε τεχνολογικέ ειδήσει με τον συνάδελφο Θοδωρή Λαίνα. Αυτή τη φορά είναι κοντά μα, μα έκανε έκπληξη. Θοδωρή, καλώ ήρθε. Καλώ σα βρήκα. Τι έτσι που στο λε είναι σαν να. Μα έκανε έκπληξη, πίξη. γιατί σε έχουμε συνηθίσει mm. να βγαίνει από τα κεντρικά τη αναφορική του Πειραιά. Αλλά τώρα είσαι εδώ κοντά. Σωστό. So μας. Ε, εντάξει, καλή χρονιά. Ξαναπούμε. Καλή χρονιά από κοντά. Ναι, ε, είχαμε πει και την πρώτη. Ε, είχαμε και την πρώτη. Ε, είδες. Άρα, Άρα είσαι και δύο, ξανά είσαι. Δύο στα τρία. Μια χαρά είναι. <laughs> Εντάξει. Για πε, σήμερα έκρηξη στον ήλιο την λοιπόν, πρωτοχρονιά που συζητούσαμε. Ναι, που απειλεί τη γη με ναι, μπλακάκι. Στην σήμερα. αλλαγή λοιπόν του χρόνου. Ε, έγινε η μεγαλύτερη έκρηξη ηλιακή, έκλαμψη έτσι λένε οι επιστήμονε mm -hmm. αυτή την. Τη εκρήξη στον ήλιο. Ε, έγινε στην αλλαγή του χρόνου λοιπόν και ήταν η πιο ισχυρή α, των τελευταίων 6-7 ετών, ναι. το 2017. Αυτέ όπω έχουμε ξαναπεί και έχουμε ξαναδείξει και εδώ ε, οι εκρήξει στέλνουν ένα, το πούμε έτσι, ένα τσουνάμι ε, ε, φορτισμένων σωματιδίων, να το βλέπουν τη διαθέτηση οθόνε του, okay. εντυπωσιακέ εικόνε. Ε, στέλνουν λοιπόν ένα τσουνάμι φορτισμένων σωματιδίων ε, στο διάστημα και όταν αυτέ οι εκρήξει έχουν, ο ήλιο γίνεται σε σημεία που έχει βλέπει τη γη, έχει φάτσα τη γη, αυτά έρχονται στον πλανήτη μα και δημιουργούν διάφορα φαινόμενα. Το πιο γνωστό είναι το σέλλα. Το σέλλα που βλέπουν ναι, ναι. Ε, είναι αυτό ακριβώ, είναι η γεωμαγνητική καταιγίδα δηλαδή, η οποία τα φορτισμένα σωματίδια αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο τη γη και έχει αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο. Αλλά τα τελευταία 20-30 χρόνια από του δορυφόρου επάνω, αυτά τα σωματίδια, τα φορτισμένα, όταν πέφτουν πάνω στου δορυφόρου, δημιουργούν blackout στου ε, τηλεπικοινωνιακούς τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου κυρίω και στα ηλεκτρικά δίκτυα στη γη. Δηλαδή yeah. σε διάφορα σημεία εκεί που θα, γίνει, που θα πέσουν, έχει, κατά καιρούς, δημιουργούνται έτσι κάποια μικρότερα ή μεγαλύτερα blackout. Περιμέναμε χθε και σήμερα α, τέτοιου είδους α, προβλήματα στη Έχουν στην επικοινωνία. Ε, ε, όχι ιδιαίτερα και καθολού, αλλά ήταν πολύ ισχυρή. Γι' αυτό ε, το περιμέναμε και έγινε θέμα, γιατί συχ... έχουμε πολύ συχνά α, τα τελευταία χρόνια. Ο, ο ήλιος κάνει, κάποιου... κάνει, έναν εντεκαετή κύκλο, έτσι λέγεται. Mm. Αυτός ο εντεκαετής κύκλος είναι 11 χρόνια πολύ έντονη δραστηριότητα και 11 χρόνια που δεν έχει. Είμαστε σε φάση αυτή την περίοδο του ενδεκαετούς κύκλου του δραστηριότητα έντονη. οπότε έχουμε πολύ συχνά κρίξει και ηλιακές ε, αλλά είναι πολύ ισχυρέ τα τελευταία καιρό. Αυτή που έγινε στην αλλαγή του χρόνου, με το χρονιά, το πούμε έτσι, ε, ήταν η πιο ισχυρή από το 2017. Και έφτασε εδώ το τσουνάμι και. Ε, Εκτό από, από το blackout Στις στην ηλεκτρονική, στα ηλεκτρο... ηλεκτρικά δίκτυα. Ναι, δεν είναι όμω κάτι ανησυχητικό. Όχι, δεν είναι ανησυχητικό, απλά δημιουργεί κάποια προβλήματα. Ναι. απλά δημιουργεί εκείνη τη στιγμή κάποια γη μπλοκάρει του δορυφόρου τηλεπικοινωνία. Δηλαδή θα παίζει το τηλέφωνο, θα παίζει το κινητό, το ίντερνετ για λίγη ώρα σε κάποιο στου δορυφόρου που θα χτυπήσει. Μπορεί ένα δορυφόρο που να δίνει σήμα στην Αφρική ή κάπου οπουδήποτε στον πλανήτη. Δεν το δούμε εμεί, αλλά μπορεί να έχει σε κάποια σημεία να έχουν κάποιε δυσλειτουργίε που οφείλεται εκεί. Όχι σε κάτι άλλο. Τα σημεία αυτά σήμερα ήταν λίγο έω και καθόλου, αλλά ναι. ε, μένουμε σε επιφυλακή και για την αυριανή ημέρα. Όχι. Τελείω. Ε? Όταν να γίνει, όταν να γίνει, θα γίνει.